Το όνομά μου είναι ο Αλέξη και είμαι ο AI βοηθός σας της VIAlex Hellas. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας όχι μόνο την εμπειρία μας στην κατασκευή και πώληση επίπλων όπως κουζίνες και σειρώμενες ντουλάπες, αλλά και το πιο σημαντικό πράγμα, τις γνώσεις μας για το πώς να συναρμολογήσετε τα έπιπλα όχι μόνο σωστά, αλλά και επαγγελματικά. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή μας στην ιστοσελίδα μας. Το σημερινό μας θέμα είναι παπουτσοθήκη. Το κύριο πράγμα εδώ είναι να το δημιουργήσετε παπουτσοθήκη όχι μόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις σας, αλλά και όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και οικονομική, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα υλικά. Για να είμαστε ειλικρινείς, χρησιμοποιήσαμε τα ρετάλια από τις σειρώμενες πόρτες ντουλάπας που είχαμε σε απόθεμα. Παρέχουμε επίσης και το σχέδιο για την παπουτσοθήκη, αλλά και το σχέδιο κοπής του υλικού για να αποφύγετε τα ρετάλια. Δώστε προσοχή στο σχέδιο. Απλά σταματήστε το βίντεο και τραβήξτε φωτογραφίες απευθείας από την οθόνη για τη μελέτη. Η συναρμολόγηση παπουτσοθήκης είναι αρκετά απλή. Ίσως έχετε ήδη δει παρόμοιες οδηγίες για συναρμολόγηση ντουλάπας κρεβατοκάμαρα στο κανάλι μας. Σήμερα δώσαμε μεγαλύτερη προσοχή στην κατασκευή των ραφιών για παπούτσια από σωλήνες ντουλάπα Soval, έτσι όλα τα παπούτσια βρίσκονται μπροστά στα μάτια σας και είναι εύκολο να βρείτε το σωστό ζευγάρι ανά πάσα στιγμή. Φυσικά, με αυτή τη μέθοδο αποθήκευσης, τα παπούτσια πρέπει να είναι καθαρά. Στην περίπτωσή μας, είναι μια αποθήκη, όπου εγκαταστάθηκε παπουτσοθήκη. Οι πόρτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Χρησιμοποιήσαμε δύο μεγάλες πόρτες, ώστε ο χώρος να είναι κλειστός. Αλλά αν δεν έχετε επιπλέον χώρο, τότε πρέπει να σκεφτείτε να εγκαταστήσετε πόρτες απευθείας στην ίδια παπουτσοθήκη, αυξάνοντας το βάθος της από 35 έως 45 εκατοστά. Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη το μέγεθος των παπουτσιών, εάν είναι μεγαλύτερα από το μέγεθος 42, πρέπει να εγκαταστήσετε τρεις σωλήνες σε κάθε ράφι.
για τις πόρτες χρησιμοποιούνται μεντεσέδες για έπιπλα 165 μοίρες, για μεγαλύτερο άνοιγμα. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε 5-6 μεντεσέδες για κάθε πόρτα. Παρακολουθήστε πιο λεπτομερές βίντεο για το πώς θα πρέπει να τοποθετούνται σωστά τους μεντεσέδες επίπλων. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μάθετε περισσότερα.